Στέλιος Καζαντζίδης, 1981. Μαζί του κουβεντιάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στέλιο, είμαι ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές σου σε αυτόν τον τόπο και το γνωρίζεις. Αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι κι εγώ αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεσαι μακριά από τα κέντρα 16 ολόκληρα χρόνια. Για τελευταία φορά που σε είδα ήταν σε ένα πατάρι της οδού Υπήρου το 1965, αν δεν κάνω λάθος. Έκτοτε έχω ακούσει ότι σε κυνηγάν από όλα τα μαγαζιά για να πας να τραγουδήσεις. Ξέρω μάλιστα ότι κάποιος στη Θεσσαλονίκη σου πρότεινε να πηγαίνεις εκεί κάθε βράδυ, να πίνεις τον καφέ σου, να λέει αυτός ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο Καζαντζίδης και εν συνεχεία να πηγαίνεις από το ταμείο να εισπράττεις όσα λεφτά θέλεις. Σε μένα δε τον ίδιο έχουν προτείνει να σου προτείνω να δεχτείς να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και να εισπράξεις 2 εκατομμύρια. Σκέφτομαι όλα αυτά και λέω ότι δεν θες να τραγουδήσεις γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το οικονομικό. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που τα κουβεντιάζουμε εδώ να εξηγήσεις αυτούς τους λόγους. Γιατί δηλαδή δεν εμφανίζεσαι πια και έχεις τόσα πολλά χρόνια να εμφανιστείς στα κέντρα. Ναι. Λευτέρη Παπαδόπουλε, τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ, υπήρχε μία λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά, η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός δηλαδή που ερχόταν και μ' άκουγε, δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαριγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα, θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε. Τώρα, μελλοντικά, δεν σκοπεύεις να ξαναεμφανιστείς πουθενά? Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς, να σε χαρεί. Νομίζω πως βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος συνεργάτης, γιατί νομίζω πως και οι δυο μας αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό. Ποιος είναι? Είναι ο Χάρης ο Κλίν. Γιατί διάλεξες τον Κλίν, για πες μου, έχει ενδιαφέρον. Είναι μια αντίθεση, είναι ο πόνος με το κέφι. Αυτό αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω πάρα πολύ στο Χάρη τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρός είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένος, πόσο μεθοδικός. Και νομίζω πως θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ας την πούμε, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μας έρχεται σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο να είναι προσιτό στον κόσμο που σας ενδιαφέρει. Αγαπάει, που σας ενδιαφέρει εσάς. Στο και λαό, εσένα και στο τον λαό, Χάρη. Στο λαό. Μάλιστα. Ο Στέλιος Καζαντζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής? Άκουγε. Η μόνη παρηγοριά μου να δώσει. Γιατί σας αρέσει? Γιατί τραγουδάει ο Λέγη. Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό και γενικά, ας πούμε, τον ανθρώπινο πόνο. Για μας προσωπικά εκφράζει, ας πούμε, τη λαϊκή μάζα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, ας πούμε, και έχουμε.
σε εθνικές περιπέτειες. Στο πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς. Εκφράζει εμένα, δηλαδή που είμαι και εγώ λαϊκός, γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά. Έχει όλη την κουλτούρα γενικά τη ζωή του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του άνθρωπου. Ο Στέλιος Καρατζίδης, αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδησε με τον πιο ρωμαλαιό, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού. Πολύ κοιτάξτε να δεις. Για το Στέλιο τον Καρατζίδη, η γνώμη μου είναι η εξής, ότι δεν πρέπει να του τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του, αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καρατζίδης είναι ένας τρίλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το. Αν μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα. Είναι η ιεροσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν ντρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα Στέλια και τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι γιατί δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καρατζίδης ο Στέλιος. Κατάλαβε, παιδί μου, τι λέω. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία. Ο Καρατζίδης τραγουδάει Grey. Είναι ένας καλλιτέχνης σεμνός, ντροπαλός μπορώ να πω, που όταν αντιμετωπίζει το κοινό, εγώ που τον έζησα πάρα πολύ, τον αντιμετωπίζει με συναισθαλμένος, ντροπαλός, δεν έχει εκείνο το να βγει και να πει εγώ είμαι, ενώ είναι ο Στέλιος ο Καρατζίδης. Παθαίνει μια δειλία, μια... Είναι συγκρατημένος καλλιτέχνης, ενώ είναι μεγάλος. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας. Εσύ είσαι μακριά, μόνιμα από τους προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και ζεις μια τελείως αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένος. Πες μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι? Πώς ζεις, τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια? Νομίζω πως ο εργάτης, όταν σχολάσει από τη δουλειά του, θέλει να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί, να βγάλει τα παπούτσια του, να πλύνει τα πόδια του, να βάλει τις πιτζάμες του, να ξαπλώσει, να κάνει το ραχάτι του που λένε. Όταν δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά μέσα, γιατί να γυρίζω, ας πούμε, γύρω-γύρω από αυτή τη δουλειά, δεν βλέπω λόγους. Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους, είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για κτηνοτροφίες, για ένα σωρό άλλα πράγματα που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια. Ανθρώπινη. Ανθρώπινη 100%. Δεν μου λες, Στέλιο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι, αυτοί οι ζεστοί άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν και με τους οποίους κάνεις παρέα. Όχι, εγώ επιδιώκω να πηγαίνω. Σύμφωνοι. Δεν σου είπανε ποτέ, ρε Στέλιο, σε χρειαζόμαστε, πρέπει να ξανατραγουδήσεις τους δίσκους, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια σου καινούργια εδώ και 6 χρόνια?
Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε φορά μου θυμίζουν ότι έχω υποχρέωση να τους... τουλάχιστον αφού δεν δουλεύω σε νυχτερινά κέντρα. Πράγμα που δεν θα το θέλαν κι αυτοί, γιατί δεν μπορούν να έρθουν. Τουλάχιστον κάποιο δίσκο. Μέχρι που τελευταία τους είπα ότι νομίζω πως έχει οριμάσει πλέον, ας πούμε, αυτή η σκέψη για έναν δίσκο. Και νομίζω πως έφτασε ο καιρός να γίνει αυτός ο δίσκος. Α, είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο. Βεβαίως. Πότε δηλαδή υπολογίζεις ότι μπορεί να βγει ένας καινούριος δίσκος? Λίγο μετά τις γιορτές.